Παίξε τώρα με 111 ευρώ μπόνους εγγραφής. winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Απομάκρυνε με κεφαλιά ο Ζωάο Βίκτορ. Πάσε για τον Ντούρις, ο οποίος κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ. Θα μπει και στην περιοχή, θα κάνει και το τελείωμα, αποκρύει ο Βάτερμαν. Ράνιτς εκτελεί, κεφαλιά, χάθηκε ευκαιρία από κοντά από τον Ντουγκλάο. Πάμε να δούμε την εκτέλεση του φάουλ για τον Αποέλ με δύο υποψηφίους για να το εκτελέσουν. Τον Ατέλ και τον Ζαχίτ, φεύγει ο Ζαχίτ, τον Ατέλ με δύναμη, η μπάλα δοκάρει και στα δίχτυα. 1-0 στο 17ο λεπτό με τον Λέο Νατέλ να χρήζεται σκόρερ και να δίνει το έναυσμα για τους πανηγυρισμούς. Συμπληρώνει μισή του ζήνα τερμάτων στο πρωτάθλημα ο Βραζιλιάνος και ο Αποέλ σε θέση οδηγού απέναντι στην ανόρθωση. Ξανά η εκτέλεση του φάουλ. Με πόση δύναμη και ταχύτητα έφυγε η μπάλα. Ήταν τυχερός ο Βραζιλιάνος που βρήκε στην εσωτερική πλευρά του δοκαριού και όχι κάπου αλλού για να φύγει out ή να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Κοφή. Πρώτο δοκάρι, έγινε η κυριστή κεφαλιά, δεν βρήκε στόχο. Από τον Ζωάο Βίκτορ. Μικέλ Τάντζε και πάλι για τον Πράνιτς. Πολύ ωραία παλιά του για τον Κοφή μες στην περιοχή. Το γύρισμα, αντί να τελειώσει μόνο στο τη φάση, έψαξε να βρει τον Κατσαράβα και αυτό κόστησε την απώλεια μιας πολύ μεγάλης ευκαιρίας για την ανόρθωση. Μωράης έγινε λάθος. Κατσαράβα πετάει μπροστά για τον Μικέλ Τάντζε, ο οποίος έχει ταχύτητα. Βάτερμαν βγαίνει από την περιοχή του. Έγινε το λάθος. Κατσαράβα. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, ψάχνει να βρει τον Μικέλ Τάντζε, κατέβασε ωραία μες στην περιοχή, έχει ευκαιρία το σουτ, η μπάλα στο δοκάρι. Δεν υπήρχε offside, κατέβασε, έβαλε ωραία την μπάλα και το σώμα, το σουτ κεραυνός στην εστία του Βάτερμαν. Αυτό που λέγαμε και στη φάση του Νατέλ, εδώ ήταν άτυχος ο Μικέλ Τάντζε. Ντουγκλάο μπροστά από τον Μπάλοχ, ποιος κρατάει την μπάλα, κάνει κίνηση να αποφύγει τον Μπεσάτ, ο οποίος θα του βάλει μπλοκ στο σουτ. Πλησιάζει την περιοχή. Θα μπει σε αυτή, θα βρεθεί στο τέταρτο πέναλτι. Δίνει ο Βασίλης Δημητρίου στο 66ο λεπτό με τον Πράνιτς. Ο Ενσουέ τσιμπάει την μπάλα. Πρώτος, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα μένει να δούμε τι γίνεται στο τάκλινγκ που κάνει ο Πράνιτς. Δεν βρίσκει την μπάλα, βρίσκει στο γόνατο τον αντίπαλό του. Στην πολύ μεγάλη ευκαιρία του Αποέλ να διπλασιάσει τα τέρματά του. Εκτελεί, έπεσε σωστά ο Βάρκιτς. Μπάλα όμως πέρασε κάτω από το σώμα του. 2-0 για τον Αποέλ. Πόσο κοντά, πόσο κάτω από την αγκαλιά που άπλωσε ο Βάρκιτς. Κοιτάξτε, πέρασε η μπάλα. Νέα προσπάθεια, νέο μπλοκ. Νατέλ βρίσκει χώρο, αποκρούει ο Βάρκιτς. Νέα προσπάθεια, 3-0 για τον Αποέλ. Στο 71ο λεπτό με τον Νικόλα Ιωάννου. Πάνω που ετοίμαζε την αλλαγή του Εγκλέζου. Η ομάδα του από αυτή εδώ τη φάση ξεκίνησε με αναπαρατά σουτ του Νατέλ. Θα στείλει την μπάλα ο Νικόλας Ιωάννου με πλασέ στα δίχτυα του Βάρκιτς. Απόκρουσε ο Βάρκιτς αυτό το σούτ από τον Λέο Νατέλ. Απέτρεψε σε πρώτο χρόνο όπως αποδείχθηκε το 3-0, το οποίο ήρθε στην αμέσως επόμενη προσπάθεια. Δεν κατάφεραν να πάρουν την μπάλα. Εφρέμ για τον Μπάλοχ. Θα κάνει το πλασέ. Χάνει την μπάλα ο Βάρκιτς και θα έρθει στην επαναφορά ο Λούκας Σόουζα στον 23ο λεπτό. Με ένα τέρμα που θύμισε το τρίτο του Αποέλ να ανεβάσει τον δίκτυο του σκορ στο 4-0. Η προσπάθεια ξεκινάει από τα πόδια του Εφρέμ. Ο Μπάλοχ θα κάνει την τελική μπάλα, φεύγει από την αγκαλιά του Βάρκιτς, ο οποίος εδώ δεν έδειξε καθόλου καλή αντίδραση. Και θα έρθει στην επαναφορά ο Σόουζα να την προωθήσει στα δίχτυα. Αγωνή καλύτερη κουπουνοσελία του διαδικτύου. Winmaster.com.cy. Εμπα το ράζιο, πιάει το πόλο σου.